Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαιώνει, χωρίς να κρύβει τη δυσαρέσκειά του, το δημοσίευμα του New York Times, σύμφωνα με το οποίο ζήτησε πυράβλους κρούς τύπου Tomahawk από τις Ηνωμένες Πολιτείες. A lot of missiles like Tomahawks and etc. And but it was confidential information between Ukraine and White House. How to understand these messages? Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, βρίσκεται το ζήτημα των βορειοκορεατών στρατιωτών που πρόκειται να πολεμήσουν στα σύνορα Ρωσίας και Ουκρανίας. At least 7 aircraft carrying military personnel of up to 2,100 soldiers flew from the eastern military district to the Russia's border with Ukraine. Στον αντίποδα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, αποκαλεί το σχέδιο νίκης του Ζελένσκι φαντασίωση. Ρωσικής ρεζίμων в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую формулу мира Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический план победы. Разумеется, ни формула, ни план, ни фантазия о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе не приближают мир в Европе. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί με αμύωτη ένταση. Ένα παιδί σκοτώθηκε και τουλάχιστον 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επιδρομή στο Χάρκοβο αργά τη νύχτα, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν τη νύχτα με πυράβλους στη στρατηγική σημασία γέφυρα Ζατόκα στην Οδυσσό.